στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στην παιδεία και απαιτεί από την κοινοπραξία να ανακαλέσει την ενεργατική βιοπτική μεταβολή των όρων εργασίας στις ατομικές συμβάσεις εργασίας και να παραμείνει η αρχική σύμβαση όπως έχει για τις ειδικότητες και το χρονικό πρόγραμμα εργασίας. Να δώσει λύση για τα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα που έχουν γνωστοποιήσει εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι μέσω του σωματείου τους, μα με κρατοδικής προστασία δηλαδή. Κατάλληλες συνθήκες υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, καθορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας πληρωμής. Να σταματήσει την επιχείρηση τρομοκράτησης με απειλές και επιθέσεις στη συνδικαλιστική δράση. Να μην προχωρήσει σε απολύσεις. Το Εργατικό Κέντρο Μαριάδας μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων στη ΛΑΗ, λειτουργική απολυμάτων υγείας, καταγγέλει άμεσα τις ανεμιλίες κοινοπραξίες Μεσόγειος ως παράνομες και καταπιστικές στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Ηλίας. Αν η εταιρεία επιλέξει τον δρόμο της αδιαλεξίας, το εργατικό κίνημα έχει τη δύναμη και τη θέληση να απαντήσει μαζικά και αποφασιστικά. Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου εξουσιοδότησε τη Διοικούσα Επιτροπή σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Μαριάδας να προχωρήσει σε πιο δυναμικές μορφές αγώνα μέχρι και την προκήρυξη απεργίας. Παραμένουμε σε αγωνιστική ετοιμότητα για την κλιμάκωση του αγώνα μέχρι να δικαιωθούν οι συνάδελφοί μας στην Πυρεταφυλιά. Κανένας μόνος του ασπίδα μας στα σωματεία, όπλο μας η αλληλεγγύη και στον αγώνα βρίσκεται η ελπίδα.